Λοιπόν, όλοι οι λύθοι είναι επιτυχημένοι και όλοι οι έξυπνοι ταλαιπωρούνται, κύριε Μπούκουρα. Μία απάντηση σε αυτό για να περάσουμε και να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές. Εσείς βέβαια θα μας εξηγήσετε τι σημαίνει επιτυχία, τι σημαίνει ικανότητα. Μάλιστα, καταρχήν δεν θα όλοι λέγαμε... οι λύθοι είναι επιτυχημένοι. Δεν θα το υποστηρίζαμε αυτό, γιατί όλοι θα ήταν ευτυχισμένοι τότε, όσοι τουλάχιστον δεν έχουν ικανότητες. Ήταν μια απεσιόδοξη σκέψη, πιθανόν του κυρίου του έλειπε η αισιοδοξία και του έλειπε κιόλας και η ικανότητα η αντιληπτική, δηλαδή απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι κανείς πετυχημένος. Αυτές είναι οι ικανότητες, δηλαδή αρχίζω να σας απαριθμώ, είναι η αυτοπεποίθηση, είναι η ευγλωτία, όπως κάποιος είπε, η ευστροφία, η ευφυΐα, δηλαδή αυτό που αποκάλεσε ξυπνάδα, η τάση για επικράτηση, απαραίτητο προσόν. Αυτό που ονομάστηκε θράσος σε μια στιγμή είναι το να ζητάς πράγματα τα οποία δεν έχεις φανταστεί καν ότι θα ήθελες να τα ζητήσεις. Και βέβαια φαίνεται θράσος γιατί και οι άλλοι για σένα έχουν κάποια εκτίμηση, μια εικόνα για τις δυνατότητές σου, τις ικανότητές σου και αυτό που ζητάς αντιδρούν έτσι γιατί πιστεύουν ότι δεν είσαι σε θέση να το ζητάς, να το απαιτείς. Άρα λοιπόν και μέσα από αυτό βγαίνει ότι το να έχουμε ικανότητες δεν φτάνει. Χρειάζεται παράλληλα να μπορούμε και να αποδείξουμε ότι τις έχουμε. Και εδώ χρειάζεται η τάση για επικράτηση ή αλλιώς θράσος το οποίο ονομάστηκε. Βέβαια και η παιδεία είναι απαραίτητη. Και η παιδεία. Και οι γνώσεις ευρύτερα και η κοινωνικότητα ασφαλώς. Η ικανότητα δηλαδή το να μπορείς να κάνεις σχέσεις και να τις διατηρείς. Απαραίτητο προσόν για να πλασάρεις αν θέλεις αυτό το οποίο διαθέτεις. Επιτυχία. Επιτυχία είναι αυτό που κανείς σκοπεύει. Έχει σαν στόχο να φτάσει και να είναι ευχαριστημένος από αυτό. Εάν το πετύχει, εάν φτάσει σε αυτά που θέλει, και εδώ θα λέγαμε ότι ποτέ ένας άνθρωπος δεν είναι ικανοποιημένος από ένα και μόνο στόχο ή ένα και μόνο σκοπό, ζητάει πάρα πολλά και αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό γιατί έτσι υπάρχει και η εξέλιξη. Ζητώ περισσότερα σημαίνει δουλεύω περισσότερο, είμαι πιο παραγωγικός, αποδίδω περισσότερο, είμαι πιο ενεργητικός και αυτό φαίνεται. Άρα η παθητικότητα πάει στην άκρη για παράδειγμα προς μίμηση, αντιθέτως η ενεργητικότητα έρχεται στην επιφάνεια και παράλληλα ικανοποιούμε με το πρώτο σκαλοπάτι, ζητάω και δεύτερο. Αυτό είναι η εξέλιξη, αυτό είναι ο πολιτισμός αν θέλετε σε ευρύτερη έννοια και αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε σαν παράδειγμα προς μίμηση. Να ρωτήσω Δημήτρη αν έχει σχέση η ικανότητα με την επιτυχία, οι ικανότητες που διαθέτει κάποιος άνθρωπος με την επιτυχία του, την επαγγελματική και την προσωπική βέβαια, ναι. Γιατί δεν είναι μόνο επαγγελματική επιτυχία, είναι και προσωπική. Ξέρουμε όλοι ότι οι ικανότητες πάντα δεν μας βοηθούν να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Βέβαια το να μην έχουμε ικανότητες δεν σημαίνει ότι επιτυχάνουμε. Ακούστηκε αυτό, αλλά να το ξαναπούμε και πάλι. Η έλλειψη ικανοτήτων μας περιορίζει τους στόχους και τα αποτελέσματα. Ενώ το να διαθέτουμε η διάθεση ικανοτήτων, τουλάχιστον θεωρητικά, μας ανοίγει τον δρόμο για να πάμε παντού. Και θα πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε έναν άνθρωπο εδώ, τουλάχιστον για να ρωτούσαμε αν έχει πετύχει στη ζωή του, αν είναι ευχαριστημένος, θα έπρεπε να ήταν ένας άνθρωπος 50, ο οποίος έχει κάνει μία επαναδρομή και μία πορεία και θα μπορούσε να μας πει τα συμπεράσματά του. Όμως θα ήθελα. Ρούλα, και ας το έχω ξανακάνει και άλλη φορά και σε φέρνω σε δύσκολη θέση ίσως, θα ήθελα να σε ρωτήσω εσένα. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος στον τομέα σου επιτυχημένος. Θα ήθελα από σένα να ακούσω, από ένα ζωντανό παράδειγμα, εάν πιστεύεις ότι έχεις ικανότητες γι' αυτό και αν πιστεύεις ότι καλά έφτασες και αν έχεις στόχους για παραπάνω. Από μικρό παιδί είχα στόχους και φιλοδοξίες. Βέβαια τώρα δεν είχα θράσος, έτσι. Είχα θάρρος όμως. Δούλευα πάρα πολύ σκληρά και προσπαθούσα πάντοτε να φτάσω κάποιους στόχους. Τώρα η επιτυχία είναι και ένα θέμα που χρειάζεται σχετικό. Πολύ συζήτηση και πολύ σχετικό. Πώς θεωρούμε έναν άνθρωπο επιτυχημένο. Εγώ θα απαντήσω μόνο σε αυτό που μου είπες, ότι είχα κάποιους στόχους, είχα όνειρα, είχα φιλοδοξίες, δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, πάλεψα πολύ για να καταφέρω αυτά τα πράγματα που κατάφερα. Όμως, να σταθούμε λίγο εδώ και να πούμε ότι καταφέρνεις κάποια πράγματα και πιστεύεις ότι είσαι ικανοποιημένος, ποτέ ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φιλόδοξος και ο οποίος δουλεύει καθημερινά και πολύ σκληρά, δεν σταματάει σε κάποιο σημείο. Δεν εφησυχάζουμε, τους ανθρώπους που δεν εφησυχάζουν. Δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα το οποίο βγαίνει είτε στον αέρα, είτε στην προσωπική μου ζωή, είτε οπουδήποτε αλλού. Είμαι σίγουρη όμως ότι η επιτυχία είναι λίγο υποκειμενικό. Σαφώς. Και στα πλαίσια αυτής της υποκειμενικότητας θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, χωρίς να το διευρύνουμε, ότι η σεμνότητα
Είναι το βασικότερο, αυτό που παίζει ρόλο, φαντάζομαι. Πιστεύεις. Εγώ θα έλεγα ότι ταιριάζει με εκείνο που λένε ότι η σεμνότητα είναι προνόμιο ή ιδιότητα των μετρίων. Δηλαδή, δεν Των μετρίων. Ισχύει αυτό. Το λέω για τον εξής λόγο. Μίλησες για υποκειμενικότητα. Ναι. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όταν είσαι σεμνός, τουλάχιστον εάν έχεις φιλοδοξίες και στόχους, αυτό θα σε περιορίζει. Απαραίτητα λοιπόν, εάν χάρος. Έχει κανείς στόχους και φιλοδοξίες, χρειάζεται η σεμνότητα να είναι στην άκρη. Βεβαίως, η σεμνότητα δεν αντικαθίσταται από την πρόκληση ή την προκλητικότητα. Όμως, το να φαίνεται η τάση για να θέλει να επικρατήσει κάποιος κάπου που έχει βάλει στόχους φανερούς, αυτό είναι έντιμο, δίκαιο και νομίζω θεμητό 100%. Και εσύ μίλησες με κάποια σεμνότητα αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω, τουλάχιστον όπως σε βλέπω και σε παρατηρώ, ότι κάποιους στόχους παραπάνω θα πρέπει να έχεις και καλά βεβαίως να κάνεις να έχεις. Βεβαίως και έχω. Αυτό που σου είπα ότι δεν σταματώ δεν εφησυχάζω. Υπάρχουν αυτό... περισσότεροι στόχοι, περισσότερες φιλοδοξίες, αλλά πρέπει να υπερισχύει κάποια στιγμή και η σεμνότητα όταν έχεις καταφέρει κάποια πράγματα. Δεν λέμε στα πρώτα βήματα που εκεί η αγωνία και το άγχος του να κερδίσεις χώρο στον επαγγελματικό τομέα είναι αυτό το οποίο σε κάνει, σε φορτίζει περισσότερο και σου δημιουργεί αυτό το θράσος που λέμε. Γιατί βλέπουμε πολλούς νέους ανθρώπους που είναι φιλόδοξοι, σχεδιάζουν, προγραμματίζουν, θέλουν να πετύχουν, δεν τους δίνεται η ευκαιρία.